άλλο είναι οδηπορικό ξεκινάει. Πάμε σιγά σιγά να γνωρίσουμε και άλλα μέρη. Αυτή τη φορά θα πάμε προς την πλευρά της Ζήτσας. Πάμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, το χωριό που θα γνωρίσουμε αυτή τη φορά είναι η Λαψίστα. Μάλλον είναι δύο συνοικίες, ένα χωριό, δύο συνοικίες, η Άνω και η Κάτω Λαψίστα. Ως συνήθως κάνουμε, καθοδόν θα πούμε και δύο λόγια για την ιστορία αυτού του χωριού όπως τη βρήκαμε μέσα από το διαδίκτυο. Το όνομά τους είναι σλαβικό και αυτό αποτελείται από τη ρίζα Λαψ που σημαίνει καλάμι και την παραγωγική κατάληξη ίστα τη γνωστή που σημαίνει τον τόπο όπου βρίσκονται τα καλάμια. Πράγματι το χωριό βρισκόμενο στις όχθες της άλλοτε ομώνυμης λίμνης είχε πλήθος τέτοιων φυτών σε αυτοφυή κατάσταση. Συνεπώς η ερμηνεία του τοπονύμιου είναι σωστή. Οπότε Λαψίστα λοιπόν θα λέγαμε μεταφράζοντας το όνομά της ακριβώς ως Καλαμοχώρη ή Καλαμόνας. Το χωριό και συγκεκριμένα η Κάτω Λαψίστα είναι από τα αρχαιότερα χωριά της επαρχίας αναφερόμενη ως Λεβασίστα στο γνωστό Χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου του Πρεσβυτέρου το Απολυθέν το 1319 και αναγράφεται σε άλλο Χρυσόβουλο του ίδιου Αυτοκράτορα περί την αρχαία εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στα δύο παραπάνω Χρυσόβουλα δεν υπήρχαν οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί Άνω και Κάτω όπως αντίθετα συμβαίνει στο τρίτο δημοσιευόμενο από τον Αραβατινό Χρυσόβουλο του Δεσπότη Σιμεών Παλαιολόγου του Σέρβου το Απολυθέν το 1361 για τα χωριά του Ζαγορίου, Σουδενά, Άνω, Κάτω. Στοιχείο που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε αντίθετα από τα παραδεδεγμένα πως η Άνω Λαψίστα δεν υπήρχε τότε, είναι δηλαδή νεότερος οικισμός και δεν υπήρχε κατά τον χρόνο σύνταξης των εν λόγω Χρυσόβουλων. Τα χωριά διατηρούν τα παλιά τους ονόματα ως τώρα. Κατά τους προϊστορικούς χρόνους, οι εκτάσεις που βρίσκονται σήμερα τα δύο χωριά καλύπτονταν από δάση δριός και η μεγάλη λίμνη υπήρχε και τότε. Στις ακτές της λίμνης υπήρχαν ελώδεις εκτάσεις αλλά και παιδινές οι οποίες ήταν οι καλύτερες των Βαλκανίων. Στη λίμνη Λαψίστας συγκεντρώνονταν όλα τα ψάρια της Απαμβότιδας για την αναπαραγωγή τους. Από εκεί λείπανε μόνο τα χέλια τα οποία είχαν και έχουν ένα συγκεκριμένο τόπο αναπαραγωγής τη θάλασσα των Σαργασσών στον Ατλαντικό ωκεανό. Η λίμνη αποξηράνθηκε μεταξύ των ετών 1954 αρχή των έργων αποξήρανσης και το 1958 έγινε η ολική αποστράγγιση των υδάτων. Η περιοχή Λαψίστας ήταν παλαιότερα ανοχήρωτος οικισμός, αλλά αργότερα οχυρώθηκε. Επίσης έχουν βρεθεί αντικείμενα πολύ αρχαία στον εξωτερικό φλοιό της γης ή και σε πολύ μικρό βάθος. Ύστερα από έρευνα έχει αναφερθεί ότι η παραπάνω περιοχή κατοικούνταν από ζώα που συναντούμε σήμερα μόνο στη ζούγκλα στην έρημο. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι είναι μερικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε όπως προείπα μέσω του διαδικτύου. Η ιστορία για αυτά τα χωριά είναι δύσκολη όσες φορές και αν έχουμε προσπαθήσει να βρούμε κάποιους ανθρώπους να μας ενημερώσουν δεν τα καταφέραμε πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Ωστόσο εμείς δεν σταματάμε να ψάχνουμε και μπορώ να πω πραγματικά σε πολλές των περιπτώσεων αποζημιωνόμαστε βρίσκοντας την ιστορία κάπου σε κάποιο σημείο του διαδικτύου. Εδώ λοιπόν έχουμε έρθει φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε μάλλον από την Άνω Λαψίστα. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, θα το δείτε και από ψηλά, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η τεχνολογία των drone. Όμως, σαν πρώτη ματιά, αντικρίζουμε ένα πεντακάθαρο χωριό με τα μνημεία του, με τις βρύσες του, με στοιχεία που δείχνουν πως πραγματικά οι κάτοικοι αυτού του χωριού το κρατάνε σε άρεστη κατάσταση.
Ακόμη πρέπει να πούμε πως η Άνω Λαψίστα απέχει μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων και είναι σε υψόμετρο 479 μέτρα. Οι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή, η οποία δεν είναι και τόσο έγκυρη, αλλά ας το αποδεχθούμε, είναι περίπου τους 380. Ακούτε τον ήχο του γάργαρου νερού από μία πηγή την οποία συναντήσαμε καθώς μπήκαμε στο χωριό, και τι ωραίο πράγμα, φίλες και φίλοι, να είναι καλοκαίρι, να κάνει ζέστη και να συναντάς μία βρύση με πεντακάθαρο νερό. Εδώ βλέπετε εικόνες από το χωριό, εικόνες που εξασφαλίσαμε να τις δείτε και εσείς. Ως συνήθως κάνουμε, προχωρούμε μέσα στο χωριό, αποτυπώνουμε πλάνα του χωριού και τα εμφανίζουμε έτσι ώστε να γνωρίσετε και εσείς το χωριό μέσω της κάμερας της ιστοσελίδας μας. Βλέπετε ωραίες εικόνες, βλέπετε ωραία πλάνα, βλέπετε άλλο ένα ωραίο χωριό της Ζίτσας. Η Ζίτσα, μάλλον ο Δήμος Ζίτσας, για να είμαστε πιο ευκρινείς στη διατύπωση, θα έλεγα πως έχει από τα ομορφότερα χωριά της περιοχής. Είναι μεσημέρι και εμείς είμαστε επί του έργου. Ένα έργο το οποίο ειλικρινά τέλειωμα δεν έχει. Είδατε και τον συνεργάτη μου τον Αλέκο τον Τζάβο, επί του έργου και αυτός, με μία κάμερα κρεμασμένη στο λαιμό, προσπαθεί να αποτυπώσει όσα πιο πολλά πλάνα μπορεί. Είμαστε σχεδόν στο κέντρο του χωριού. Βλέπετε πλάνα και της εκκλησίας του χωριού που σε λίγο θα επισκεφθούμε, όπως το έχω πει και το λέω πάντα σε όλα μου τα οδηπορικά. Την τιμητική του κάθε χωριού έχει η εκκλησία. Από την εκκλησία παίρνω όσο πιο πολλά πλάνα μπορώ και ας είμαι γραφικός. Ωραία χρώματα, ωραίες εικόνες, ωραίο χωριό. Άλλη μία φωλιά πελαργού, τις οποίες φωλιές οι Δήμοι τις καθαρίζουν και κάθε χρόνο που έρχονται τα πουλιά τις βρίσκουν έτοιμες, φτιαγμένες, καθαρές. Προχωρούμε μέσα στο χωριό. Έχει βγάλει και μία ψιλοσυννεφιά. Ξέρετε, από τη μία θα έλεγε κάποιος ότι είναι καλό, αλλά δυστυχώς δεν είναι καλό, γιατί με τη συννεφιά η ζέστη είναι χειρότερη το καλοκαίρι. Και αυτό όσοι κυκλοφορούνται πολύ θα το γνωρίζετε και οι ίδιοι. Προχωρούμε μέσα στο χωριό. Εδώ συναντάμε το καλλιτέχνημα της φύσης. Να βλέπεις το πράσινο, τα σπίτια, τον ουρανό. Υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Υπάρχει φοβερή ησυχία. Πραγματικά αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε ένα χωριό. Και τι άλλο θα θέλαμε οι απόδημοι, όσοι ζούμε σε πόλεις, να έρθουμε να ερεμήσουμε για λίγο. Καινούργια οικοδομή, καινούργια όνειρα λοιπόν για κάποιους, καινούργια ζωή, καινούριο σπίτι για το χωριό. Αυτό είναι από τα καλύτερα. Όταν βλέπετε να χτίζονται σπίτια σε ένα χωριό,
δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Σημαίνει ότι κάποιος επιστρέφει, συμπληρώνεται το δυναμικό του χωριού. Όπου και να σταθείς, όπου και να βρεθείς, βλέπεις ωραίες εικόνες. Σας είπα, είναι ένα ωραίο χωριό, η Άνω Λαψίστα. Η εκκλησία του χωριού πού είναι? Αγίου Νικόλα, είδαμε μια τέμπελα από κάτω. Από την άλλη, από εδώ καταλήγει κάπου. Από κάποιο κάτοικο του χωριού που βρήκαμε, προσπαθήσαμε να λύσουμε κάποιες πληροφορίες για το χωριό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να γνωρίσουμε και το υπόλοιπο. Βλέπετε, οι πληροφορίες είναι δύσκολες γιατί είναι μεσημέρι και είναι ελάχιστοι οι κάτοικοι που κυκλοφορούν έξω στον δρόμο. Εδώ περάσαμε από το καφενείο του χωριού και το δίλημα ήταν μεγάλο. Θα πιούμε νερό ή μπύρα. Εν τέλει μας κέρδισε το νερό. Έτσι, για να σας πω, να το ξέρετε, μην νομίζετε ότι ξεκινήσαμε πριν κάνουμε το διπορικό να πίνουμε μπύρες. Αυτό το κάνουμε στο τελείωμα. Συνεχίζουμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον συνοικισμό Άνω Λαψίστα. Γιατί μετά από εδώ θα κατέβουμε στον άλλο συνοικισμό, στην Κάτω Λαψίστα. Εδώ βρήκαμε χωματόδρομο, είναι το στοιχείο μου, πραγματικά φίλες και φίλοι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μου αρέσει αυτό το πράγμα. Να είμαι σε χωριό και το αυτοκίνητο να περπατάει σε χωματόδρομο, να ακούς τον ήχο από τα χαλίκια στις ρόδες του. Είναι η τρέλα μου, είναι ο ερωτάς μου. Δείτε και ένα πλάνο από ψηλά, είπαμε, η τεχνολογία των drone μας αποζημιώνει. Είναι αυτά τα πλάνα που βλέπουμε κάποτε στις ταινίες και λέγαμε, μα πώς τα βγάζουν αυτά ρε παιδάκι, τι κάνουν, σε ελικόπτερα είναι. Να λοιπόν που ήρθε και αυτή η τεχνολογία στα χέρια μας και την χρησιμοποιούμε βέβαια για καλό. Δεν σας λέω τίποτα, βρήκαμε τη σκιά, βάλαμε το αυτοκίνητο από κάτω, χωράφια μπροστά μας, χωριό, ωραία εικόνα. Η εκκλησία λοιπόν αυτή που θα δούμε εδώ φίλες και φίλοι είναι ο Άγιος Νικόλαος. Την πληροφορία την πήραμε τηλεφωνικά από τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Μάστακα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια εκκλησία μέσα στο πράσινο, σε πάρα πολύ ψηλό σημείο, αγναντεύεις όλο το χωριό από κάτω. Είναι, μιλάμε για φοβερό θέαμα, δείτε το και μόνοι σας. Μπορείς να κάθεσαι εκεί με τις ώρες. Το λέω και το εννοώ φίλες και φίλοι, γιατί είναι τέτοιο το σημείο που πραγματικά δεν χωράει δεύτερη σκέψη να σε αφήσει να φύγεις τόσο γρήγορα από εκεί. Άλλο ένα πλάνο από ψηλά, βλέπετε κάποια σημεία του χωριού. Η χλωρίδα και η πανίδα δεν το συζητάμε, το βλέπετε και μόνοι σας. Και εξάλλου, εφόσον πριν ήταν λίμνη στο σημείο, λογικό να υπάρχει και πάρα πολύ πλούσια χλωρίδα αλλά και πανίδα. Όμορφα πλάνα του χωριού. Ξαναλέω, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Ακούτε και τον αέρα που φυσάει εδώ πάνω, το λόγο του αληθές, για να δείτε πόσο όμορφα είναι. Άλλο ένα πλάνο του Αγίου Νικολάου, που όπως μας είπε και ο πρόεδρος του χωριού, κύριος Μάστακας, Χρήστος είναι και το καμάρι του χωριού. Και γιατί να μην είναι, είδατε και από τα πλάνα μόνοι σας. Θες κάτι? Έπιασες τα κράνα? Το φαΐ μου. Πάλι? Ναι, είναι... τρολαίνομαι, ρε. Έχω μαζέψει 5-6 μπουκάλια στο σπίτι.
Αυτά τα κάνεις και γλυκό, ε. Ξέρεις να φτιάνεις γλυκό? Όχι, εγώ έτσι θα τρώω. Και τους χωριάτσες τότε? Ποτό κάνω. Όπως έχετε καταλάβει, φίλες και φίλοι, συνέλαβα τον συνεργάτη μου να έχει βρει μια κρανιά και να έχει τσακίσει τα κράνα που βρήκε επάνω. Βέβαια, η βοήθεια της τεχνολογίας των ασύρματων μικροφώνων μας έφερε πάρα πολύ κοντά και ακούσατε το διάλογό μας έτσι απευθείας. Δείτε του λόγου του αληθές, γεμάτη κράνα. Εδώ αυτή η υπέροχη καρυδιά ήτανε τίγκα που λέμε στο χωριό στα καρύδια. Καρυδιά γεμάτη, ναι. Ναι. Κοίτα μια κλάρα εκεί που την έχεις σπάσει. Να φάγε κανένα κεραυνό, λες εκεί πέρα. Μπορεί και από το βάρος. Βάρος. Ναι. Α. Ναι, ναι, ναι. Να, δεν βλέπεις όπως είναι. Με κανένα δυνατό αέρα, ε. Ναι, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί ο κεραυνός δεν θα τυπούσε, θα τυπούσε στη μέση. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο. Είναι απόλυτο, στη μέση. Στη μέση το δέντρο. Τραβάει εκεί, τραβάει το... Ναι. Τον ακούτε λοιπόν τον συνεργάτη του Αλέκο. Μιλάει και ταυτόχρονα φτύνει και τα κουκούτσα από τα κράνα. Εδώ σε θέλω. Αυτό κι αν λέγεται λεμαργία. Βέβαια, μας εξέφρασε και την άποψή του για την καρυδιά, την οποία ως ειδικός ο κεραυνός χτύπησε στο κέντρο. Θα το σεβαστούμε γιατί είναι χωριά της. Βέβαια, όλα αυτά με πολύ δόση χιούμορ, γιατί με τον συνεργάτη τον Αλέκο τον Τζάβο συνδυόμαστε με μια φιλία τουλάχιστον 45 χρόνων και είμαστε και κουμπάροι. Συνεχίζουμε λοιπόν να γνωρίσουμε, προχωρούμε λοιπόν, γνωρίζουμε το υπόλοιπο χωριό, την υπόλοιπη συνοικία για να είμαστε πιο ευκρινείς, γιατί είπαμε ένα χωριό, δύο συνοικίες, άνω και κάτω Λαψίστα, τώρα βρισκόμαστε στην άνω Λαψίστα. Βλέπετε ένα χωριό πανέμορφο, ένα χωριό καλοδιατηρημένο, ένα χωριό που οι κάτοικοι του το θέλουν να το έχουν περιποιημένο, να το απολαμβάνουν και να το χαίρονται. Γιατί όχι, είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί και το δικαιούνται από όλες τις πλευρές. Είναι αυτοί που κρατούν τα χωριά γεμάτα και τα βρίσκουμε εμείς οι απόδημοι, καθώς ερχόμαστε είτε για 10-15 μέρες το καλοκαίρι, είτε για λίγο τα Χριστούγεννα ή ακόμη και το Πάσχα. Βέβαια, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έρχονται από τα Γιάννα και Σαββατοκύριακα. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε και την ενδεικτική πινακίδα, άνω Λαψίστα, τέλος. Οδεύουμε να πάμε στην κάτω Λαψίστα. Είναι ο κεντρικός δρόμος, ο επαρχιακός που λέμε, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην κάτω Λαψίστα. Η κάτω Λαψίστα, η οποία και αυτή αναγράφεται με 380 κατοίκους, είναι 14 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων και σε υψόμετρο 470 μέτρα. Βέβαια, σαν καμάρι τους έχουν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι του 15ου αιώνα. Αυτό που είδαμε στην κάτω Λαψίστα είναι πως συναντήσαμε ένα χωριό λίγο πιο διαφορετικό από την άλλο Λαψίστα. Η άνω Λαψίστα ήταν χωριό, η κάτω Λαψίστα ξεφεύγει λίγο, έρχεται προς το πιο μοντέρνο, πιο νεοτερίστικο. Άποψή μου βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος, εσείς θα το δείτε μέσα από τα καρέ του βίντεο, μέσα από τα πλάνα του βίντεο και θα βγάλετε από μόνοι σας το συμπέρασμά σας. Πηγαίνουμε αργά, εξασφαλίζουμε πλάνα, όμορφες εικόνες, να τα δείτε και πραγματικά να τα απολαύσετε. Να γνωρίσετε κάποια χωριά της Ζήτσας και γιατί όχι, κάποια στιγμή, όταν βρείτε την ευκαιρία, να τα επισκεφτείτε. Η πινακίδα λοιπόν μας ενημερώνει ότι μπήκαμε, μάλλον μπαίνουμε, στην κάτω Λαψίστα.
ως συνήθως κάνουμε, προχωρούμε και αποστηθίζουμε. Όπως είδατε, περάσαμε και ένα βενζινάδικο. Αυτό που σας είπα πριν είναι λίγο πιο πόλη, το χωριό αυτό, η συνοικία αυτή της κάτω Λαψίστας. Πιο κάτω θα δείτε πλάνα με άλλα καταστήματα που δεν τα συναντήσαμε στην άλλο Λαψίστα, στο συνοικισμό. Πολύ πιο περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Και θα έλεγα περισσότερα πλάνα, δεν νομίζω, τα πλάνα είναι ισομοιρασμένα. Ποτέ δεν κάνουμε διαχωρισμό σε μία συνοικία με την άλλη. Κάθε συνοικία, φίλες και φίλοι, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έχει τη δική της γοητεία. Εδώ βλέπετε πιο καινούργια σπίτια, βλέπετε και σούπερ μάρκετ. Είπαμε, είναι πιο μεγάλη συνοικία και ο φούρνος της περιοχής. Δυστυχώς, όχι ότι θέλω να έχω τίποτα μάλλον με τους συμπαθέστατους φουρναρέους, αλλά οι σημερινές γυναίκες έχουν ξεχάσει πως ζυμώνεται το ψωμί. Προτιμούμε το ψωμί το έτοιμο, ενώ σε αντίθεση κάποιες ακόμη βάζουν το αλεύρι τους, ζυμώνουν και βγάζουν ένα καρβέλι ψωμί για όλη τη βδομάδα, αλλά μιλάμε για ψωμί χωρίς ίχνος συντηρητικών ή οτιδήποτε άλλων χρωστικών ουσιών, σάχαρης και τόσα άλλα που κατά καιρούς ακούστηκε ότι μπαίνουν μέσα στο ψωμί. Βέβαια, στην επαρχία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί εκεί οι πελάτες είναι συγκεκριμένοι, οπότε και ο φούρναρης πρέπει το ψωμί που βγάζει να συμβαδίζει με την παλιά συνταγή. Αυτά τα ολίγα λοιπόν για τις νοικοκυρές που έχουν ξεχάσει να ζυμώνουν το φρέσκο και ζεστό ψωμάκι που θέλουμε κάθε φορά. Εδώ λοιπόν πλησιάζουμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είπαμε, είναι η εκκλησία του 15ου αιώνα. Ο συνήθως σε όλα μου τα διπορικά αφιερώνω πολύ χρόνο στην εκκλησία. Δεν είμαι θρησκόληπτος, είμαι θρησκευόμενος, αλλά είναι μια ευκαιρία και για εσάς να γνωρίσετε την εκκλησία αυτού του χωριού. Ήταν μια εκκλησία πεντακάθαρη, περιποιημένη, θα δείτε από τα πλάνα, του λόγου του αληθές. Ο Άγιος Γεώργιος είναι και προσωπικά προστάτης μου. Ωραία εκκλησία, περιποιημένη, πλατώστατη και αυτή. Σε νεαρή μου ηλικία τον έχω δει και στο όνειρό μου μου επιβεβαίωσε ότι θα θεραπευτώ από κάποιο πρόβλημα που είχα και πραγματικά έτσι και έγινε. Ήμουν τότε μόλις 13 ετών. Είμαστε λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Πανέμορφα λουλούδια στολίζουν τον χώρο, δίνουν άλλη οπτική, δίνουν άλλο τόνο. Το μάτι, φίλες και φίλοι, όπως έλεγε και η αείμνηστη μητέρα μου, η Κύρκου Καψάλη Αγαθή, με τα λουλούδια φτιάχνει. Αγαλιάζει, παιδί μου, έλεγε. Όταν βλέπεις λουλούδια, αγαλιάζει το μάτι σου, ξεκουράζεται. Έτσι λοιπόν και εδώ, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αγάλιασε το μάτι μας βλέποντας αυτά τα πανέμορφα λουλούδια. Και βέβαια πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που τα έχουν φυτέψει και τα περιποιούνται για να παραμένουν όπως είναι. Άγιος Γεώργιος λοιπόν, προστάτης του χωριού της Κάτω Λαψίστας. Και εφόσον
είναι προστάτης του χωριού και οι χωριανοί τον προστατεύουν όσο μπορούν. Είναι ωραία τη φωτογραφία. Εμείς είδαμε μια εκκλησία περιποιημένη ως εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Σιγά σιγά λοιπόν προχωρούμε να γνωρίσουμε και το υπόλοιπο χωριό, την υπόλοιπη συνοικία. Είναι το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να εξασφαλίζουμε πλάνα, να εξασφαλίζουμε εικόνες με τις οποίες θα γνωρίσετε αυτό το χωριό, αυτή την συνοικία της Κάτω Λαψίστας. Συνολικά ένα χωριό Άνω και Κάτω Λαψίστα. Είναι πλάνα που μπορεί να μείνουν στο μυαλό σας και κάποια στιγμή, σε κάποια ελεύθερη περιοδία σας, μπορείτε να πείτε το είδαμε αυτό το βίντεο στην Ηπειρώτικη στο σελίδα του Τζουρλάκου, ας πάμε λοιπόν να το γνωρίσουμε και από κοντά, να πιούμε έναν καφέ στο καφενείο του χωριού, να περπατήσουμε και λίγο με τα πόδια, γιατί όχι. Το χωριό είναι ό,τι πιο καλύτερο να το περπατάς με τα πόδια. Βέβαια, εμάς ο χρόνος είναι τόσο πολύ πιεσμένος που δεν μπορούμε, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί θα ήταν και πολύ πιο ευχάριστο για μας. Συνδυασμός παλιών σπιτιών και καινούριων. Συνδυασμός και κάποιων ηρώων. Έχουμε φτάσει στο πιο ακραίο σημείο του χωριού, θα έλεγα. Παίρνουμε πλάνα και αρχίζουμε σιγά σιγά να εγκαταλείπουμε το χωριό. Είναι ο δρόμος πλέον προς την έξοδο του χωριού. Εδώ είχα και ένα ατύχημα, ξέχασα τα γυαλιά μου πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, μου κορνάριζε ένας νταλικέρης από πίσω που ερχόταν, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, όταν κατάλαβα τα γυαλιά πλέον έγιναν θρύψαλα. Από μένα λοιπόν το Χάρη Καψάλη, αλλά και το συνεργάτη μου τον Αλέκο Τζάβο, σας χαιρετούμε ελπίζοντας ότι σας γνωρίσαμε άλλο ένα πανέμορφο χωριό της ζωής σας. Γεια σας. Τώρα είναι ξένη πια, σε χαίρεται κι εγώ κοκοκά καημό μου μωρέ ξένε μου κι εγώ κοκοκά καημό μου.